Μιέλησε σε ένα πρόβλημα τώρα, κυρίες και κύριοι, που παρουσιάστηκε σήμερα. Όχι το πρόβλημα, η λύση. Είναι μια λύση που προέκυψε με την αυθαίρετη στάθμευση οχημάτων στο χώρο του πεζοδρόμου, δίπλα και μπροστά από το κτίριο των αυτοπροσκόπων στην Αλεξανδρούπολη. Είναι μια λύση που επιχειρούν να δώσουν οι αρμόδιες αρχές. Μετά την προβολή του σχετικού ρεπορτάζ από τη Δέλτα Τηλεόραση χθες και προχθές, ο οργανισμός λιμένος ανακοίνωσε ότι προτίθεται να βάλει και ειδική σήμανση ώστε οι λιμενικές αρχές να μπορούν εν συνεχεία να επιβάλλουν πρόστιμα στους παρανομούντες. Παράλληλα, ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου της Αλεξανδρούπολης, ο κ. Χρήστος Γερακόπουλος, τόνισε ότι θα φράξει την δίωδο που χρησιμοποιούν οι οδηγοί, καταστρατηγώντας κάθε λογική και νόμο. Την άμεση αντίδραση των αρμόδιων υπηρεσιών προκάλεσε το ρεπορτάζ της Δέλτα Τηλεόρασης που αφορούσε στη στάθμευση οχημάτων στο χώρο του πεζόδρομου μπροστά και δίπλα από το κτίριο των αυτοπροσκόπων στην Αλεξανδρούπολη. Όπως προβάλαμε στο σχετικό ρεπορτάζ, οδηγοί καταστρατηγώντας κάθε νόμο και λογική παρκάρουν στο χώρο και μάλιστα για την ακόμα καλύτερη διευκόλυνσή τους, μιας και η άλλη είσοδος είναι αυτή του ιδιωτικού πάρκινγκ, δημιούργησαν έναν αυτοσχέδιο δρόμο πάνω στο ύψωμα μέσω του οποίου καταλήγουν στον πεζόδρομο, αφού περάσουν από το πάρκο αλλά και το πεζοδρόμιο. Το θέμα είναι προκλητικό από μόνο του, αφού είναι σαν να βλέπουμε αυτοκίνητα πάνω στην πλατεία του Φάρου ή μέσα σε πάρκο. Μετά την επικοινωνία που είχαμε χθες με τον κεντρικό λιμενάρχη της Αλεξανδρούπολης, ο ίδιος μας εξήγησε ότι η στάθμευση είναι πράγματι παράνομη, ωστόσο για να κόψουν κλίσεις, οι λιμενικές αρχές θα πρέπει να υπάρχει ανάλογη σήμανση από τον Οργανισμό Λιμένος Αλεξανδρούπολης. Οπότε και εμείς αναζητήσαμε το διευθύνοντα σύμβουλο για να μας πει τι προτίθεται να πράξει. Η στάθμευση του χώρου του λιμανιού ανήκει στο λιμενικό σώμα. Δηλαδή ανήκει στο λιμεναρχείο. Για να μπορέσει όμως να γράψει στο λιμεναρχείο σύμφωνα με αυτά που λέει ο κύριος λιμενάρχης, θα πρέπει να γίνει κυκλοφοριακή μελέτη, η οποία κυκλοφοριακή μελέτη να εγκριθεί από το αρμόδιο Υπουργείο και μετά να μπει η σήμανση για να μπορούν να γράφουν. Νομίζω ότι είναι πιο εύκολος ο τρόπος στο να απαγορευτεί η είσοδος από την παραλιακή προς το χώρο εκείνων. Αυτό θεωρώ ότι είναι πιο εφικτό. Θα μιλήσω και με τον Δήμαρχο να δω τι προτίθεται να κάνει και ο Δήμος για αυτό το πρόβλημα, γιατί περνάει και μέσα από το πάρκο, όπως το ξέρετε, και είναι πολύ άσχημο το να γίνεται χώρος πάρκινγκ, ο χώρος όπου είναι για περίπατο ή για ποδηλάτηση ή οτιδήποτε, για το κοινό. Ο Οργανισμός Λιμένος, λοιπόν, για να βάλει σήμανση για το αυτονόητο, δηλαδή τη μη στάθμευση των οχημάτων, θα πρέπει να κάνει μια διαδικασία η οποία και θα καθυστερήσει. Όμως, αν ο Δήμος φράξει τη δίωδο στο χώρο από την πλευρά της παραλιακής λεωφόρου, το θέμα θα θεωρηθεί λήξαν. Τι λέει γι' αυτό ο αρμόδιος αντιδήμαρχος? Δυστυχώς, οι συμπολίτες μας κατέστρεψαν τα κολονάκια που είχαν τοποθετηθεί ώστε να εμποδίζεται η διέλευση οχημάτων και βέβαια το κάνουν για να μπορούν να παρκάρουν κάτω μπροστά στους αυτοπροσκόπους και δημιουργείται ένα σοβαρό πρόβλημα, κυρίως από τη διέλευση μέσα στο πάρκο. Όπως καταλαβαίνετε, είναι κάτι που δεν επιτρέπεται. Τα κολονάκια έχουν τοποθετηθεί για συγκεκριμένο λόγο, με απόφαση της Επιτροπής Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων, άρα υπήρχε σοβαρός λόγος που μπήκανε και γι' αυτό θα πρέπει να, και οι οδηγοί μας να προσέχουν, να μην τα καταστρέφουν, αλλά και εμείς θα κάνουμε μια παρέμβαση πιο δυνατή με κολονάκια που δεν θα καταστρέφονται, έτσι ώστε να σταματήσει αυτό το φαινόμενο που συμβαίνει. Όπως και να έχει πάντως, είτε υπάρχει σήμανση είτε όχι, είτε υπάρχουν πασαλάκια που θα δυσκολεύουν τη δίωδο είτε όχι, η ευθύνη των ίδιων των οδηγών είναι αυτή που μετράει. Δηλαδή, γιατί για το αυτονόητο, δηλαδή να μην κινείται ένα όχημα μέσα στο πάρκο, πάνω στο πεζοδρόμιο και να καταλήγει στον πεζόδρομο, θα πρέπει να υπάρχουν τέτοιες διαδικασίες. Και γιατί ο κάθε ένας από εμάς απλά δεν κάνει το λογικό. Δηλαδή, να σταθμεύει κάπου νόμιμα. Θα πρέπει από μόνοι μας να καταλάβουμε ότι ο συγκεκριμένος χώρος πρέπει να είναι ανοιχτός για όλους τους πολίτες. Δεν είναι χώρος πάρκινγκ. Αν ήταν χώρος πάρκινγκ, θα βάζαμε και εμείς σήματα ότι επιτρέπεται το παρκάρισμα και θα πηγαίναμε όλοι να αφήνουμε τα αυτοκίνητά μας εκεί μέσα. Είναι χώρος για όλους τους πολίτες. Πρέπει να απολαμβάνουν αυτό το χώρο οι πολίτες και όχι τα αυτοκίνητα της πόλης. Σαφώς υπάρχει ευθύνη από την πλευρά των συμπολιτών μας. Θα πρέπει να σέβονται τις όποιες παρεμβάσεις γίνονται και κυρίως τους χώρους οι οποίοι είναι κοινόχρηστοι και δεν μπορεί να περνάνε από μέσα αυτοκίνητα για να βολευτούμε έστω για λίγο ή για λίγη ώρα. Νομίζω ότι με λίγη προσπάθεια μπορεί κάποιος να εξυπηρετηθεί βάζοντας το αυτοκίνητό του λίγο πιο μακριά από το κέντρο και έτσι περπατώντας λιγάκι να μην καταστρέφει και να μην δημιουργεί προβλήματα και επικινδυνότητα για τους ανθρώπους που βρίσκονται μέσα στο πάρκο.